Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη διότι έχω πάλι κάνει μια μικρή αλλαγή στα μαλλιά μου. Τα έκανα ομπρέ με μπλε λεπτομέρειες. Θα σας βάλω εδώ κάπου μια φωτογραφία να τα δείτε πώς είναι, διότι τώρα είναι μαζεμένα και δεν πολύ φαίνονται. Τέλος πάντων, μου έπιασε μια λόξα και ήθελα απλά να κάνω μια έτσι πιο extreme αλλαγή, χωρίς επιβάρυνση έξτρα στα μαλλιά μου. Είναι από τις βαφές δηλαδή της Directions, δεν καταστρέφουν τα μαλλιά, οπότε μη μου αγχώνεστε, δεν έχω κάνει τίποτα που επιβαρύνει τα μαλλιά μου. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ για να σας δείξω τα αγαπημένα που ξεχώρισα το μήνα Σεπτέμβρη. Έχουμε μπει και τα καλά στο φθινόπωρο. Σήμερα μάλιστα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη είναι βροχερός και μουντός. Όχι όμως το ίδιο και η ψυχολογία μου και σίγουρα όχι το μακιγιάζ και γενικά ό,τι βλέπετε πάνω μου. Έχω αρκετό χρώμα νομίζω σήμερα. Και έτσι λίγο για να τα αντισταθμίσουμε τα πράγματα. Λοιπόν, πριν περάσω στα αγαπημένα, να σας πω κάτι τελευταίο. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram το ξέρετε ήδη, αλλά όσοι δεν με ακολουθείτε, να πάτε να με ακολουθήσετε εάν θέλετε. Διότι έχω βάλει σε διαγωνισμό αυτό εδώ πέρα το καταπληκτικό σε δερματίνι jacket. Θα σας βάλω και εδώ κάπου μια φωτογραφία να δείτε πώς είναι και φορεμένο. Είναι ένα καταπληκτικό φθινοπορεινό jacket, το οποίο πιστεύω θα βολέψει πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ στη μόδα. Το οποίο είναι και one size, οπότε όποιος και όποια ενδιαφέρεται να πάτε στο Instagram στη σελίδα μου. Θα σας αφήσω όλες τις πληροφορίες ούτως ή άλλως από κάτω. Να πάτε να συμμετέχετε και εσείς στο διαγωνισμό. Και αφού τελείωσαμε το διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram, θέλω να σας πω ότι θα έχω και σε αυτό το βίντεο διαγωνισμό. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Λίγα και καλά σας έχω αυτό το μήνα για τα αγαπημένα μου και είναι όλα καλλιτικά και εσείς που με ακολουθείτε εδώ και καιρό σίγουρα δεν θα σας εκπλήσει σχεδόν τίποτα από αυτά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με το concealer το οποίο έχει συνταράξει το είναι μου και η αλήθεια είναι ότι μετά το καμουφλάζ της Catrice δεν περίμενα να βρω κάτι το οποίο να είναι αντίστοιχα ωραίο και να μου αρέσει τόσο πολύ. Αναφέρομαι στο Healer Concealer από την Technique. Έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το σωληνάριο, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο με ροζ υποτόνους concealer. Εδώ το έχω βάλει, το οποίο θέλει πραγματικά τόσο απειροελάχιστη ποσότητα, γιατί είναι αρκετά παχύρευστο και καθώς απλώνει και καλύπτει και δεν αφήνει λεπτές γραμμές και αφήνει ένα πάρα πολύ ωραίο φωτεινό αποτέλεσμα, δηλαδή ακόμα και στο κάτασπρο χέρι μου φαίνεται. Συγχωρέστε με, αλλά πάλι έκανα swatches κλασική Γιάννα. Τέλος πάντων, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο concealer και δεν περιμένω να μου αρέσει κάτι, γιατί γενικά με την Technique δεν μπορώ να πω ότι είμαι και εντελώς ενθουσιασμένη με τα προϊόντα της. Είναι ικανοποιητικά, αλλά έχω πραγματικά πολύ καλύτερες εταιρείες στις ίδιες τιμές. Αυτό που με τρελαίνει στο συγκεκριμένο είναι ότι πέρα από το ότι δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο. Και το γεγονός αυτό μπορεί να με βοηθήσει άπειρα σε συνδυασμό με άλλα concealer τα οποία τα εκτιμώ και θέλω να τα φοράω, αλλά δυστυχώς είναι ο τόνος τους πιο σκουρόχρωμος από εμένα, οπότε απλά με καλύπτουν και δεν με φωτίζουν. Με λίγα λόγια, είναι άψογο concealer, πραγματικά το αγαπώ. Συνεχίζω με ένα προϊόν το οποίο μας το έδωσαν στο event της L'Oréal και είναι η μάσκαρα από την L'Oréal. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να μείνω ψύχρεμη. Είναι η Paradise Ecstatic. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Έχει ένα πάρα πολύ χοντροκομμένο σπούλι. Δεν είναι πλαστικό, είναι τρίχινο. Τρίχινο. Θα μπορούσε. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Είναι η μάσκαρα που φοράω αυτή τη στιγμή στα μάτια μου. Είναι η μάσκαρα που φοράω γενικά από τότε που τη δοκίμασα και ξετρελάθηκα. Θέλω να σας πω για τη συγκεκριμένη ότι είναι πραγματικά η βλεφαρίδα σου στο καλύτερό της δυνατό. Δηλαδή, ανεβάζει τη βλεφαρίδα πολύ σωστά, τη κάνει να φαίνεται φουντωτή, τη κάνει να φαίνεται μεγάλη, πλούσια, με όγκο, με κίνηση, με αέρα. Τι να σας πω, παιδιά, είναι μια καταπληκτική μάσκαρα. Έχω δει πάρα πολλά reviews με τη συγκεκριμένη και όλες οι απόψεις συγκλίνουν με τη δική μου. Δεν έχω ακούσει προς το παρόν κανένα αρνητικό σχόλιο για τη συγκεκριμένη μάσκαρα. Οπότε πιστεύω ότι αν κάποια κοπέλα είναι στην αναζήτηση μιας οικονομικής μάσκαρα. Επόμενο αγαπημένο το φοράω επίσης πάνω μου και είναι αυτή εδώ πέρα η καταπληκτική κορδέλα. Που νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να βρω και να ήθελα τόσο αρμονικό χρώμα
εφόσον επέλεξα να κάνω και τέτοιου είδους μαλλιά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κολακευτική. Πείτε μου και εσείς κάτω την άποψή σας, γιατί εννοείται πως μετράει η άποψή σας και να είστε ειλικρινείς μαζί μου. Θέλω να σας πω για τη συγκεκριμένη κορδέλα ότι μου έχει σταλεί από την Ευουλίτα. Η Ευουλίτα έχει κανάλι εδώ στο YouTube, όπως επίσης διαχειρίζεται και μία σελίδα που λέγεται Royal Boutique. Η Royal Boutique λοιπόν είναι μια σελίδα στο Instagram στην οποία δείχνει η Ευουλίτα τη δουλειά της. Η συγκεκριμένη κορδέλα είναι χειροποίητη, κάθε κοπέλα και τα κάνει μόνη της αυτά και έχει άπειρα σχέδια και πάρα πολύ ωραία χρώματα, ιδανικά για τώρα το φθινόπωρο προς χειμώνα. Καλύπτουμε και τα φτάκι μας και γενικά κάνουμε πολύ διαφορετικά στυλ από ότι το να μην φοράμε τίποτα. Οπότε θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ευουλίτα που έκανε, είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει δείγμα από τη δουλειά της. Και φυσικά εγώ είμαι εδώ πέρα για να σας κάνω και ένα διαγωνισμό, διότι η κοπέλα έχει την ευγενή καλοσύνη επίσης να μου στείλει και μια δεύτερη κορδέλα για να τη βάλω δωράκι για εσάς. Και η κορδέλα η οποία θα κερδίσετε εσείς είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι ακόμα καλύτερη νομίζω από αυτή που φοράω, διότι τα χρώματα της είναι λίγο πιο ουδέτερα και λίγο πιο ευολικά για οποιοδήποτε γούστο. Οπότε, η κορδέλα που θα κερδίσετε λοιπόν είναι αυτή. Είναι μπορντό, μισή και μαύρη κτλ. Αλλά σαν σχέδιο και σχήμα είναι ακριβώς ίδια με αυτή που φοράω, οπότε έχετε μια εικόνα του πώς είναι. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ευουλίτα, γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά της, εκτιμώ πάρα πολύ και το κανάλι της, έχει και κανάλι στο YouTube, δεν ξέρω αν το είπα. Να πάτε λοιπόν να τσεκάρετε όλα αυτά που σας λέω κάτω στις πληροφορίες. Στηρίζω σαν μανιακή μικρές επιχειρήσεις, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές στο κανάλι μου αυτό και ειδικά όταν πρόκειται για κόπου ενός ανθρώπου, ο οποίος κάθεται και ασχολείται και κάνει κάτι δημιουργικό, πραγματικά το εκτιμώ πάρα πολύ. Ευουλίτα, πιάνω τα χεράκια σου και πάλι σε ευχαριστώ. Όσο για εσάς, όποιος ενδιαφέρεται για αυτή την κορδελίτσα, ανοίγει το κουτί πληροφοριών και βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Θα συνεχίσω με ένα προϊόν το οποίο έχει πάρα πολύ διφορούμενες απόψεις. Εμένα προσωπικά είναι από τα αγαπημένα μου γιατί με βολεύει. Έχει το αρνητικούλι του, αλλά δεν με επηρεάζει καθόλου και δεν με εμποδίζει από το να το βάλω στα αγαπημένα μου. Λοιπόν, πολύ μεγάλη εισαγωγή έκανα. Αναφέρομαι στα Super Stay Matte Ink κραγιόν από τη Maybelline. Εγώ λοιπόν έχω 4 αποχρώσεις και είναι αυτές εδώ πέρα και θα σας κάνω τώρα τα swatches να τα δείτε. Ξεκινάω με το κόκκινο που είναι το νούμερο 20, το Pioneer. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κοκκινάκι, έντονο, λαχταριστό. Συνεχίζω με αυτό το χρωματάκι το οποίο είναι ένα πιο nude και είναι το νούμερο 05, το Loyalist, το οποίο επίσης έχει μια άλλη απόχρωση από ό,τι γράφει στο χέρι μου. Είναι λίγο πιο σκουρόχρωμα γενικά. Οι αποχρώσεις του κραγιόν από τις εξωτερικές συσκευασίες. Συνεχίζω με το μουβάκι του, το έντονο, το οποίο είναι το νούμερο 35, το Creator, είναι αυτό εδώ πέρα. Και στη συνέχεια καταλήγω με το νούμερο 40, το Believer, το οποίο ενώ απ' έξω φαίνεται ένα έντονο μουβ, στην πραγματικότητα είναι αρκετά μπορντό. Λοιπόν, αυτές είναι οι αποχρώσεις που έχω εγώ, είμαι ικανοποιημένη και με τις 4 μου. Έχω να σας πω ότι είναι πραγματικά νούμερο 1 σε ανεξίτηλο που έχω πάρει, έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Και όταν λέω ανεξίτηλο, κυριολεκτικά δεν φεύγει ό,τι μα ό,τι και να κάνεις. Το αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι κολλάνε τα χείλη, είναι σχετικά άβολο, αλλά αν δεν σας πειράζει ιδιαίτερα αυτό και μπορείτε να το αντέξετε και θέλετε πραγματικά ένα κραγιόν το οποίο κυριολεκτικά θα το βάλετε από το πρωί και μπορείτε να πάτε στη δουλειά, να γυρίσετε σπίτι να φάτε, μετά να βγείτε για καφέ και μετά να βγείτε για ποτό και μέχρι το πρωί να υπάρχει στη χείλη σας, είναι πραγματικά αυτά εδώ πέρα τα κραγιόν. Είναι τα αγαπημένα μου γιατί πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορεί να μείνει ένα κραγιόν τόσο πολύ στα χείλη και δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο, οπότε δεν μπορώ παρά να τα βάλω στα αγαπημένα μου. Last but not least είναι αυτή η παλέτα. Δεν νομίζω να σας εκπλήσει. Την έχω δείξει πάρα πολλές φορές στο κανάλι μου ήδη. Είναι πιστεύω από τις παλέτες που πραγματικά εκπροσωπούν το φθινόπωρο. Έχει μέσα κόκκινα, έχει μέσα πορτοκαλί, έχει και πιο ουδέτερα, τα οποία δεν είναι αμάγκητη ιδιαίτερα σε απόδοση, αλλά όλα αυτά είναι ικανοποιητικότατα. Έχω και το review, άμα θέλετε και swatches, μπορείτε να πάτε να το δείτε. Παρ' όλα αυτά την βάζω στα αγαπημένα μου, γιατί πραγματικά το τελευταίο μήνα, από τότε δηλαδή που την έχω αγοράσει, την έχω λιώσει, κορίτσια. Τη βάζω συνέχεια, κάνω συνέχεια διαφορετικά looks, μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό το καινούριο, το trend με τα πιο κόκκινα,
πιο φούξα βαψίματα στα μάτια. Οπότε με τρελαίνει, μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επένδυση σε drugstore προϊόν. Μην περιμένετε φυσικά αποδόσεις της Anastasia Beverly Hills. Λογικά θα έχετε δει ήδη βίντεο σχετικά με την σύγκριση των δύο αυτών παλετών που μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα ένα high-end προϊόν με ένα drugstore, με την έννοια ότι μπορούμε να περιμένουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Εάν θέλετε κάτι οικονομικό και σας αρέσουν αυτές οι αποχρώσεις, είστε εδώ. Αυτά λοιπόν ήταν σας όλα τα δικά μου αγαπημένα, ελπίζω να σας άρεσαν. Ήτανε λίγα αλλά καλά όπως σας είπα και στην αρχή. Ό,τι μα ό,τι απορία έχετε σχετικά με τα προϊόντα αυτά ή γενικά θέλετε να μου σχολιάσετε κάτω, να πάτε να το κάνετε, διότι αγαπώ να βλέπω τα σχόλιά σας και πραγματικά μου φτιάχνει τη διάθεση. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους ήσασταν εδώ στο τέλος. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό στο Instagram με το jacket. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό εδώ πέρα που μόλις σας έβαλα για αυτήν εδώ πέρα την κορδελίτσα. Και να είστε συντονισμένοι στο κανάλι μου, διότι από εδώ και πέρα θα έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Έχω συγκεντρώσει κάποια δωράκια για εσάς τα οποία θα μπουν σε διαγωνισμούς από εδώ και πέρα, οπότε stay tuned. Αυτά λοιπόν από μένα, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλά και πολλά 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 πολλά. Μουάχ!